Καλησπέριτος, τι λέει ρε τσακαλέ, ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Είμαστε και σήμερα στο GTA Online και αυτό που έχεις δει από τον τίτλο είναι να φτιάξουμε ένα από τα αγαπημένα μου αμάξια στο GTA Online. Ωπα ρε, γιατί μπήκα στο μπάνιο άκυρο. Βασικά λες να κάνω μπάνιο. Δεν νομίζω να βρωμάω. Αυτό το σπίτι που βλέπετε εδώ το έψαξα και το πήρα δωρεάν. Μια χαρά, με βολεύει. Ότι είναι τσάμπα είναι ωραίο, το έχουμε ξαναπεί. Να πάμε στο γκαράζ, γιατί έχουμε και γκαράζ. Και φυσικά αυτό το αμαξάκι το πήρα τσάμπα. Και αυτό εννοείται. Ότι είναι τσάμπα, το τσιμπάω. Βέβαια σε αυτό το πάρκινγκ χωράνε δύο αμάξια. Αυτό είναι το κακό. Βγαίνουμε έξω. Πείτε μου αν θέλετε να το φτιάξουμε και αυτό έτσι για το τρόλ, αυτό το αμαξάκι. Κάτσε να το βάλω εδώ. Δεν ξέρω γιατί το έβγαλα. Γιατί πρέπει να παραγγείλουμε από το κινητό το νέο μας αμάξι. Δεν ξέρω αν μπορείς να παραγγείλεις από κινητό αμάξι. Αλλά ναι, είμαστε τόσο μπροστά. Τουλάχιστον έτσι το κάνεις εδώ. Και το αγαπημένο μου αμάξι είναι στα Legendary. Και εδώ με δύο πόρτες. Δεν είναι ακριβό, παιδιά. Μπορεί να νομίζετε ότι είναι ακριβό. Αλλά το αγαπημένο μου αμάξι, ένα από τα αγαπημένα μου αμάξια, δεν είναι ακριβό. Θα αλλάξουμε την τιμή και θα πάμε σε αυτά εδώ. Βλέπετε, free. Ωραία, φίλε, να το πάρω. Και το αγαπημένο μου, πατά εδώ. Νομίζω δεν έχει και πολύ σημασία σε τι χρώμα θα το πάρω. Λογικά θα το αλλάξω, θα το αφήσω έτσι. Θα δούμε. Και το κάνουμε order. Λέτε να είναι μέσα. Μπαίνω στον γκαράζ. Και δεν είναι ακόμα τίποτα. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Ωπα, τι είναι αυτός. Νόμιζα είναι ζητάς, αλλά όχι, εντάξει. Άσε τις αγάπες. Άσε τις αγάπες. Ωπα ρε, έλα. Μόνο με τα χέρια, σε έχω. Όχι το αμάξι ρε. Είχαμε φωνή. Έτσι και δεν ήταν μέσα το αμάξι, με είχαν κοροϊδέψει. Θα μου πεις σάρκα, πού είναι το προηγούμενο account που το είχες? Πώς ήταν το αγαπημένο αμάξι? Το προηγούμενο account ήταν στο PlayStation 4. Και πλέον δεν έχω το PlayStation 4. Το πούλησα για να πάρω τη δόση. Απλά το έχει ο αδερφός μου. Το PlayStation 4 ήταν δικό του και το πήρε μαζί. Και πού μπορούμε να φτιάξουμε αμάξια? Εννοείται πως έχω βάλει να είμαι μόνος μου. Γιατί με άλλους παιδιά δεν σε αφήνουν ούτε λεπτό, ρε. Ούτε αποστολή δεν με αφήνουν να κάνω. Θέλω ένα εδώ, το πιο κοντινό μου. Είναι καλό, φίλε. Άρε, αναμνήσεις. Όχι κολόνα, δεν θέλουμε τέτοιες αναμνήσεις. Όπα, πώς περνάς έτσι, ναι. Πέρασα με κόκκινο, αλλά μην δίνετε σημασία. Θα μου πεις τα υπόλοιπα λεφτά γιατί μου έδωσε στο GTA Online 1 εκατομμύριο. Τι το έκανες, αγόρασα, πώς λέγεται, ένα club, clubhouse, κάπως έτσι νομίζω. Ωραίο είναι, γιατί είμαι μόνος μου και κάνω αποστολές εκεί. Άρα περνώ την ώρα μου καμιά φορά κάνοντας αποστολές γι' αυτό. Αν με αφήνουν οι Griffers φυσικά. Το είχα ξεχάσει. Περίμενα σαν το αρπί να έρθει μηχανικός. Armor θέλουμε. Δεν θέλουμε armor. Φρένα και φυσικά. Α, είμαι μικρό level, ε. Το είχα ξεχάσει αυτά, ρε. Όχι, ρε, μπρο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να τα βάλουμε. Δεν μου αρέσει που βάζει αυτά εδώ. Αλλά μου αρέσει που βάζει αυτό το κόκκινο τσιγκελάκι, δεν ξέρω πώς τη λέγεται. Τέλος πάντων, θα το βάλουμε. Ξέχασα ότι πρέπει να γκραϊντάρεις, μπρο. Αυτά δεν μου αρέσουνε, άρα δεν τα βάζω. Μηχανή, ναι. Πω, πολύ fail, το είχα ξεχάσει αυτό. Κάτι προδίδουν η αλήθεια είναι, άρα. Ναι, κάτι προδίδουν, αλλά δεν μπορείς να τα βάλεις σάρκα. Το λουκετάκι το είδες δίπλα. Όχι. Κόρνες θα με αφήνει, ρε. Α, δεν με αφήνει όλες τις κόρνες. Μ' αρέσει, θα τη βάλω. 2000. Δεν θέλω μουσικές και τέτοια. Φώτα τουλάχιστον μπορούμε. Μπορούμε. Δεν μπορούμε. Αυτά μπορώ όλα, ε. Ναι, θέλουμε. 30.000. 30.000 λιποθυμό. Το πήραμε. Τι χρωματάκι να το κάνουμε. Μ' αρέσει. Αυτό το ηλεκτρικό blue μ' αρέσει. Αλλά δεν ξέρω σε τι χρώμα θα καταλήξω, η αλήθεια είναι. Γιατί θα με παρασύρει λίγο. Αν το βάλω electric blue, θα πρέπει να το κάνω κάτι ανάλογο. Το βάζω γιατί μ' αρέσει έτσι όπως γράφει κάτω. Πάμε να δούμε τις πιναγίδες. Πάλι καλά που είναι free. Πόσο μ' αρέσει το τζάμπα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τζάμπα. Εκεί νομίζω είμαστε κομπλέ. Μαύρες και κίτρινες. Το θέμα μου τώρα είναι τι χρώμα να το κάνω. Να το κάνω κάτι τέτοιο. Θέλω να κάνει αντίθεση με τον μπλε από κάτω, η αλήθεια είναι. Όχι, δεν πάει. Με τον μπλε που έχουμε από κάτω. Αυτό θα μπορούσε. Το κρατάμε αυτό στο μυαλό μας. Αυτό είναι το άσπρο του πάγου, ε. Λες. Θα το βάλουμε. Για να κολλάει και τον μπλε από κάτω, καταλάβατε. Εννοείται. Εννοείται, το κουμπώνουμε. Spoiler, σε παρακαλώ. Οκ, okay, δεν μου αρέσει έτσι κι αλλιώς αυτό. Κράτα το για σένα, μπρο, που είναι σαν εξόγκωμα που βγαίνει από εξωγήινο. Λες και έχει πάθει εγκεφαλικό εξωγήινο. Είναι αυτή η αεροτομή. Θα βάλουμε αυτήν. Κομψή, κομψά. Μας αρέσουν αυτά. Και εδώ θα φάμε πίκρα γιατί δεν μπορούμε να το έχουμε. Και εδώ θα φάμε πίκρα γιατί δεν μπορούμε να το έχουμε. Πόρε, φίλε, νιώθω πολύ νουμπάδρα. Μπορούμε να βάλουμε όμως ροδίτσες. Όχι ροδίτσες, ζάντες. Μ' αρέσουν αυτές που έχει. 78, 78, 75.000. Καρδιά μου. Τι 75.000. Πάμε καλά. Διάμοντ, ούτε καν, μπρο. Αυτή μου αρέσει. Δεν μπορώ και να αποφασίσω. Αυτή μου αρέσει πιο πολύ. Αλλά κάνει 82.000. Έχουμε και κάρμπον, ε. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Γενικά νομίζω είμαι το κάρμπον. Εκείνη το γούστο μου. Κάτι κάρμπον. Εδώ. Θα παίξουμε μπαλίτσα εδώ.
η καρδιά μου. Μερικά μου τα έχει ανοιχτά. 14.000, ξέρεις τι. Βάλτο. Σε παρακαλώ, άσε με να τα κάνω φημέ. Λίμου. Δεν με αφήνει. Light smoke. Είμαστε εδώ για με αφήνει το light smoke. Καλό είναι προς τον παρόν. Αυτά. Νιώθω πάρα πολύ νουμπάς. Αλλά πάμε να το τεστάρουμε λίγο. Έτσι βρέχει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Βροχούλα. Βγαίνει έξω με στυλ. Λες και βγαίνω για βίντεο κλιπ. Να παίξω σε trap βίντεο κλιπ. Ανάλογα πώς θα πάει αυτό το βίντεο, θα προσπαθήσω να ανέβω level για να έρθουμε κάποια στιγμή να το φτιάξουμε και τέρμα μηχανικά. Μέσα πώς είναι. Ωραίο είναι μέσα. Εντάξει, μέσα στο GTA γενικά τα φτιάχνουν λίγο ψεύτικα. Αυτό το όχημα είναι της Mercedes. Δεν ήθελα να φύγω έτσι. Είναι πάρα πολύ όμορφο αμαξάκι, έτσι για all time classic. Και να ξέρετε ότι όταν φτιαχτεί πατάει καλά. Εντάξει, δεν πατάει όπως ένα supercar, αλλά θυμάμαι να παίρνω πάρα πολλές κόντρες. Κοιτάξτε εδώ, ζαντούλα. Ωραίο το έκανα, ρε. Ωραίο το έκανα, ρε. Μακάρι να πες και βραδάκι να δούμε τον Neon. Παίζει τόση ώρα να το έλεγα Neon. Δεν ξέρω, κάποιοι το λένε Neon, κάποιοι Neon. Το σωστό είναι Neon, νομίζω. Και έχουμε και μοβ καπνό από πίσω να βγαίνει. Κανονικά θα το έκανα μπλε, να ταιριάζει με τον Neon από κάτω, αλλά δεν πειράζει. Τώρα θα σας δείξω τι skills έχω στην οδήγηση. Αυγούμε λίγο εθνική να δούμε πώς πατάει. Βέβαια το πάτωμα. Το πάτωμα. Ο δρόμος γλιστράει λόγω της βροχής. Ωπα ρε. Είμαστε στην εθνική. Βέβαια τα MPC είναι πολλά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα με αφήσουν να ανοίξουμε λίγο το αμάξι. Ακούτε ήχο που κάνει. Έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο. Τουλάχιστον εμένα μου αρέσει. Εννοείται πως θα προσπεράσει μια νταλίκα. Oh! Πήγα να βγάλω κάτι καλό εκεί, να μια σαν ταινία, αλλά όχι. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να το φτιάξουμε μηχανικά. Παρόλα αυτά και μαμά, όχι δεν είναι μαμά, πατάει καλά, φίλε. Ειδικά όταν το τερματίζεις, το θυμάμαι να πηγαίνει τέλεια. Από εδώ δεν μπορώ να δω τα χιλιόμετρα. Νομίζω πάντα τα ίδια χιλιόμετρα δείχνει από μέσα. Το αμάξι έχει ακόμα να δώσει, έτσι. Δεν παίζει να έχει τερματίσει. Ή τερμάτισε. Δίνει παρόλα αυτά. Βέβαια, τράκαρα. Αυτό είναι το αμαξάκι, το έχω κάνει τώρα όπως να είναι. Η βαρεμάρα μου με κάνει να πηγαίνω ανάποδα. Τα αμάξια, ο άλλος φίλε έκοβε τιμόνια και σου λέει τι κάνει ο παλάβος, τι έχει πει αυτός. Πάμε να σας δείξω και την πίσνα και να κλείσω το βιντεάκι. Δυστυχώς ξέχασα, επειδή είμαι χαζός, ότι πρέπει να είμαι 80 level. Τα level τώρα που άρχισα να κάνω αποστολώσει μόνος μου, σχετικά τα παίρνω εύκολα. Πήγα μπαμε 10. Αν δείτε, έχω κοντά και την επιχείρηση και το σπίτι. Δεν το έχω φτιάξει καθόλου. Το πήρα περίπου μισό εκατομμύριο, νομίζω, ναι, από τα λεφτά που μου έδωσε το GTA Online. Πήγαμε μέσα, από ό,τι βλέπετε είναι μαμά. Και πηγαίνεις εδώ και βαράς αποστολές άμα θέλεις. Εγώ πηγαίνω μόνος μου. Γιατί δεν έχω φίλους. Και διαλέγω αποστολές. Θέλετε να κάνουμε και μια αποστολή? Ας κάνουμε για μια αποστολή μαζί. Θα πάω να κάνω αυτή που νομίζω είναι εύκολη. Αν δεν έχεις γκρίφερς μέσα, πάμε να το κάνουμε. Γιατί όχι. Βλέπετε και το παιχνίδι σου δίνει 15 λεπτά. Για πάμε. Πώς γίνεται να τρακάρεις το ίδιο παρέ, Σάρκ? Θα μου πει, Σάρκα, πώς και ξανακάνεις GTA Online ενώ δεν πήγε καλά. Εντάξει, θέλω να κάνω και άλλα βιντεάκια. Γενικά να έχετε μια ποικιλία και όποιος γουστάρει κάθεται βλέπει. Δεν υπάρχει θέμα. Άγιες, περιμένετε τα επόμενα βίντεο που θα σας αρέσουν. Ναι. Δεν βλέπω, δεν βλέπω. Θα το σώσω? Ναι, ρε φίλε. Ωρε. Σάρκας Driver. Έφυγε για TikTok αυτό. Αλήθεια, αν ψάχνετε ένα μάξι έτσι που δεν είναι supercar, που είναι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο σπάνιο, και είναι και γρήγορο και όμορφο, σας το προτείνω αυτό το αμάξι, πραγματικά. Θα σας βάλει τα γυαλιά. Θα γίνει λίγο χαμός εδώ. Θα αφήσουμε ένα μαξάκι εδώ. Να ξέρετε, επειδή είμαι λίγα level, δεν με αφήνει να πάρω καλά αλεξίσφαιρα, όπως δεν με αφήνει να φτιάξει το αμάξι. Δεν ξέρω τη φάση. Τι να βάλω. Ήρθα και χωρίς σφαίρες, ε. Και άλλο ένα που δεν είχε παλιά, παιδιά. Βλέπω εδώ, μπορώ να φάω snack. Παλιά έπρεπε να πηγαίνεις να ανοίξεις το V-menu, πώς λέγεται, νομίζω κάπως έτσι, και να πηγαίνεις να τρως τα snack. Και ήταν τόσο ηλίθιο, μα τόσο ηλίθιο. Έτρωγε στα snack και οι άλλοι σε πυροβολούσαν. Και εσύ ήσουν, ξέρω εγώ, με πατατάκια. Λοιπόν, μπρόκο μου. Τα πάμε. Τώρα ξεκινήσαμε πόλεμο. Εννοείται πως θα χάνω συνέχεια γιατί είμαι μόνος μου και είμαι νουμπάς. Παίζω με gamepad, να ξέρετε. Λίγο focus, λίγο focus στην αποστολή. Σε έχω δει, μπρόκο. Δηλαδή, τώρα εγώ έμεινα low, έτσι. Κάνουμε αυτό και έφαγα, ρε μπρο. Επιτέλους, δεν ξέρω γιατί δεν το είχε βάλει εξ αρχής αυτό. Πέθανε. Σε πυροβολά και να είσαι σε φάση, κάτσε μισό λεπτό να πάρω ενέργεια. Θα φάω μερικά τσακίρι πατατάκια. No sponsor. Βγάλε κεφαλάκι. Βγάλτο. Έλα, κάνε μου ένα τσα. Πού είναι Ρωμαν? Ωρε φίλε. Αναστήθηκε. Ο Λάζαρος. Θα μπορούσα να το πετυχαίνω κεφάλι, αλλά τώρα εντάξει δεν είχα οπλίσει. Πού είσαι? Έφαγα τον κόσμο. Όλο να σε βρω. Πού είσαι? Έχουμε κάποιον άλλο, να. Υπάρχει κανείς άλλος εδώ? Ναι. Όχι! Με έφαγε, εντάξει, τουλάχιστον πέθανα μια φορά. Το κακό είναι ότι σε πετάει πάντα μακριά. Δεν έχει πεθάνει? Θα πεθάνει. Τι να χώνεσαι, το ξέρω τι θες να σηκωθείς. Το ξέρω, αλλά δεν θα σε αφήσω. Έλα. Ήταν ποιος θα οπλίσει πιο γρήγορα. Ναι. Πώς σου φάνηκε, μπρο? Και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάψουμε αυτά. Τα καίω εγώ πάρα πολύ γρήγορα. Ω, πήρε φωτιά και αυτός. Και άλλο ένα νομίζω και θα μας πει να πάμε σε ένα σημείο ή παίρνουν τα λεφτά κατευθείαν.
Α, τα παίρνουμε κατευθείαν. 17.000. Και ήταν πάρα μα πάρα πολύ εύκολο. Και αυτό ήταν το νέο επεισόδιο από GTA Online. Ελπίζω να σας άρεσε, να περάσατε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα μαζί με την εκλεκτή παρέα. Δηλαδή εμένα, γιατί είμαι εκλεκτή παρέα. Ήμουν Σάρκας Μπίμπι και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε πάντα μα πάντα τέλεια. Bye, Habitus. Καλά Χριστούγεννα. Το παρέ. Σταματήστε με παίρνετε τηλέφωνα. I'm from Grove Street, keep a green rag on me. Los Santos OG, homie, I'm from Grove Street. Everybody know the name, and G-R-O-V-E is the...